Ήταν μαζί σας όλη τη χρονιά, κάθε Δευτέρα 7 με 8, από τη συχνότητα της ΕΤΕΝΑ. Γιατί η ΕΤΕΝΑ ήταν το κανάλι που στήριξε την ψηφιακή Ελλάδα. Παρουσιάσαμε πάρα πολλά θέματα και στην τελευταία εκπομπή έχουμε σταχυολογήσει αυτά που μας έκαναν την πιο θετική εντύπωση. Πριν όμως πάω σε αυτά, θα σας δώσω τα στοιχεία επικοινωνίας της εκπομπής. Όχι για κανέναν άλλο λόγο, για να μας δώσετε τα θέματα που θα κάνουμε για εσάς του χρόνου. Γιατί η ψηφιακή Ελλάδα ήταν στην πρώτη χρονιά, άλλες όμως, οδόξας χρονιές, είναι αυτές που είναι μπροστά της και έρχονται. Λοιπόν, τηλέφωνο επικοινωνίας 7761408 και 210-7761-286. Το email της εκπομπής είναι ψηφιακή-ελλάδα-papaki-erk.gr. Το site της εκπομπής είναι στην διεύθυνση ψηφιακή-ελλάδα.tv. Το blog της εκπομπής είναι ψηφιακή-ελλάδα.blogspot.com. Η εκπομπή ανέβαινε όλο το χρόνο και θα τη βρίσκεται συνέχεια στο YouTube, στη διεύθυνση youtube.com/ψηφιακή-ελλάδα. Εκτός από αυτά, η εκπομπή δημιούργησε και ένα group στο Facebook. Εκεί μπήκατε όλοι, δηλωθήκατε, ξεπεράσαμε τα 500 μέλη και φίλους και αυτό δείχνει ότι μία δυναμική εκφράστηκε και διαδικτυακά. Γιατί αυτό που μας νοιάζει δεν είναι οι υπολογιστές, είναι οι άνθρωποι που είναι συνδεδεμένοι. Το ανθρώπινο δίκτυο που υπάρχει πάνω στο ελληνικό ίντερνετ. Τι έχω να σας πω τώρα για σήμερα? Έχω να σας πω και να διαλέξω τους καλεσμένους που ξεχώρισα, όχι εγώ, τα παιδιά της εκπομπής και εγώ, όλη η ψηφιακή Ελλάδα, τη χρονιά που μας πέρασε. Ήταν η Δήμητρα Γαλάνη, που μας έκανε το ποδαρικό της ψηφιακής Ελλάδας. Η Έλενα Ράπτη, που μίλησε και για τα blogs και για την πολιτική. Η Ελένη Πέτα, η οποία έχει μια ξεχωριστή σχέση με την τεχνολογία και αυτή ήρθε και έδειξε στην ψηφιακή Ελλάδα. Ο Ζακ Στεφάνου, ο οποίος γράφει με τεχνολογία μουσική και αξιοποιεί την τεχνολογία και μέσω του MySpace και αλλού. Θα δείτε και τον Σεραφείμ Σίλα, που όπως γράψατε στα blog και στα forum σας άρεσε πολύ. Θα δείτε πάρα πολλά πράγματα. Ας ξεκινήσουμε, γιατί στη συνέχεια θα έχουμε εδώ τους ανθρώπους που ήταν η ψηφιακή Ελλάδα φέτος για να τα σχολιάσουμε όλα μαζί και να δούμε πού θα πάμε μαζί σας του χρόνου. Γιατί οι υπολογιστές και το ίντερνετ είναι για να άρουν τις κοινωνικές ανισότητες. Μπαίνετε σε ένα μαγαζί, δίνετε 300 με 400 ευρώ, αγοράζετε έναν υπολογιστή και έχετε ένα παράθυρο στον κόσμο. Αυτό το παράθυρο σας έδειξε η ψηφιακή Ελλάδα. Όχι μόνη της, μέσω των ανθρώπων που έκαναν το παράθυρο ξεχωριστό. Πάμε να το δούμε μαζί. Μυθολογία που ακούγεται περί απομόνωσης, ας πούμε, του χρήστη με τον έξω κόσμο είναι το τελείως αντίθετο. Μα ακριβώς το τελείως αντίθετο. Μιλάμε για ένα παράθυρο στον κόσμο ολόκληρο, όπου μπορείς να κάνεις τα πάντα μέσα από αυτό, τα ταξίδια σου, να κανονίσεις τα ξενοδοχεία σου, να κανονίσεις τους λογαριασμούς στην τραπεζά, να μην χρειάζεται να τρέχεις περαδόθε, να εξασφαλίζεις, τα πάντα μπορείς να κάνεις μέσα από εκεί. Αυτή η ευκολία, η οποία είναι αξιόπιστη, μην ακούσει την παραμύθα ότι θα σου κλέψουν τον αριθμό της κάρτας σου και τέτοια. Αυτά είναι τώρα, υπάρχουν τέτοιες ασφάλειες σε αυτά τα πράγματα, τα οποία δεν ισχύουν. Έχει μία κάρτα μόνο για να κάνεις αγορές στο ίντερνετ. Μην είναι μέσα από τους λογαριασμούς σου, τράπεζα. Πάρε μία κάρτα από εδώ. Μας τις φέρνουνε begging. Πάρτε μία κάρτα. Πάρε μία λοιπόν από αυτές που σε παρακαλάνε και έχετε μόνο για τις συναλλαγές σου μέσα στο διαδίκτυο. Εάν δεν καταλάβει η ελληνική αγορά ότι έχει αυτόν τον ανταγωνισμό, δεν θα γίνει ποτέ καλή. Να ζητήσουμε και πράγματα, να πούμε τι θέλουμε να γίνουν για τις νέες τεχνολογίες, να πούμε ότι θέλουμε φτηνότερες συνδέσεις. Βεβαίως, να τα πούμε και αν θέλουν και οι τηλεθεατές μας τώρα να μας καλέσουν και να τα προσδιορίσουν, ώστε και εγώ με τη σειρά μου να τα μεταφέρω. Λοιπόν. Και αν χρειάζεται να κάνουμε και ερώτηση για το συγκεκριμένο θέμα, είμαι στη διάθεση της εκπομπής να το κάνουμε. Ωραία. Έλενα Ράπτη, μου αρέσει πολύ η ψηφιακή Ελλάδα. Και αμέσως μετά την ερώτησή μας θα τη διαβάσουμε που αλλού στο site. Κάνεις αγορές από το ίντερνετ, το προτιμάς? Αγορές shopping. Shopping. Κάνεις shopping? Βέβαια κάνω. Αυτό είναι μάλιστα αγαπημένο μου, πρέπει να σου πω, σπορ. Με την έννοια ότι μπαίνω σε κάποια site έγκυρα πάντα και μεγάλα που έχουν ρούχα, αξεσουάρ κλπ. Γιατί μ' αρέσει, δεν μπορώ να πω ότι δεν μ' αρέσει αυτό. Είμαι καταναλωτικό.
Και έτσι έχει τύχει πολλές φορές να αγοράσω και μάλιστα από Αμερική, επειδή έχω κάποιο φίλο εκεί. Και μετά έρχεται και μου τα φέρνει αυτός ή κάποια άλλη γνωστή του. Πράγματα που δεν βρίσκω εδώ στην χώρα μας. Και σε καλύπτει το ίντερνετ. Ναι, βέβαια. Στα δίνει όλα. Βεβαίως. Ναι. Θα αφήσω την κιθάρα μου. Και θα δοκιμάσω και τώρα να ήρθε η ώρα πολύ του απλά λόγου... μία φωνή πάνω σε αυτό το τραγούδι. Ζάκη, είμαι πολύ χαρούμενος που σε έχω και που τα κάνεις όλα αυτά. Όταν αγγίξεις την κορυφή και τσιρίξεις και έχεις την τύχη με το μέρος σου, κρατάς την πορεία και φτάνεις στα όρια. Μα όταν γλιτώσεις από το βάρος μιας πτώσης και δεν μπορείς να σηκωθείς, τότε δεν βλέπω να έχεις πολλά περιθώρια. Εδώ είναι που ξεκινάει το ρεφρέν για το ξέρει όλος ο κόσμος. Γι' αυτό το σταματάω για να τραγουδήσει στο σπίτι του. Είδαμε μαζί λοιπόν καλλιτέχνες που αξιοποιούν το ίντερνετ και τις νέες τεχνολογίες. Είδαμε ανθρώπους οι οποίοι μπαίνουν στο δίκτυο για να μάθουν πράγματα από αυτό. Είδαμε τους theschooligans.gr. Είδαμε το Ίδρυμα Μείζωνος Ελληνισμού και τη Θόλο. Είδαμε ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς. Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι δώσαμε αφορμές για το τι μπορούμε να κάνουμε όλοι εμείς ως απλοί χρήστες. Δηλαδή, ό,τι και να κάνουμε. Λουκουμάδες πουλάμε, σας το λέω γιατί έχω κατά νου τη διαφήμιση του Λουκουματζή. Λουκουμάδες πουλάτε. Βάλτε σε ένα πακετάκι, κάντε ένα sign στο ίντερνετ lukumades.gr, δώστε διευθύνσεις να μπορούν να σας κάνουν ηλεκτρονικές παραγγελίες. Ό,τι και να κάνετε, το ίντερνετ μπορεί να σας βοηθήσει. Είδατε ο Ζακ Στεφάνου πώς αξιοποιούσε το ίντερνετ και τις νέες τεχνολογίες για να κάνει γράψει τραγούδια. Το πιο σημαντικό όμως που κάνει ο Ζακ, και αυτό αξίζει να αναφερθεί, είναι ότι πριν κάνει συναυλία ή εμφάνιση σε μπαράκι ή οπουδήποτε, έμπαινε στο myspace.com. Έμπαινε myspace.com πλαγιοκάθετος Ζακ Στεφάνου και τι έκανε. Έστειλνε SMS μέσω ίντερνετ σε όλους που είχαν δηλωθεί στην ιστοσελίδα του, δηλαδή σε 1200 άτομα. Και όλο αυτό δωρεάν. Γιατί το έκανε? Γιατί αξιοποιούσε το ίντερνετ ως μοχλό επικοινωνίας και χωρίς να χρειάζεται ούτε γραφεία πολυδάπανα δημοσίων σχέσεων, αλλά εξαρτώμενος και από τη δική του διάθεση. Έμπαινε στον υπολογιστή του, έφτιαχνε το mail, το έστελνε. Και βλέπετε ότι γινόντουσαν και άλλα όμορφα πράγματα, μερικά από τα οποία θα δούμε στα βίντεο που ακολουθούν. Για να μην πολυλογώ, γιατί η τεχνολογία δεν θέλει πολυλογία, θέλει πράξεις, θέλει δράση, ας δούμε το Βασίλη Κούκιο, ο οποίος ήταν ένας μπάρμαν και είναι επηρεασμένος από τη νέα τεχνολογία σε κάθε βραδιά του και στη ζωή του. Τι σχέση έχει το μπαρ με το ίντερνετ? Έχει απόλυτη σχέση αν σκεφτείς ότι η πρώτη αναφορά στα κοκτέιλ και στο bartending έγινε το 1806 στην Αμερική. Πρέπει κάποιος που θέλει να κάνει επαγγελματικό bartending να μπαίνει σε διάφορα site προκειμένου να παίρνει συνταγές, τεχνικές, εκπαίδευση, σε forums που γίνονται διάφορα chats. Να ενημερώνεται συνέχεια για το τι συμβαίνει, για παγκόσμιους διαγωνισμούς, για καινούργια υλικά που κυκλοφορούν, προκειμένου να μπορεί να κάνει σωστά τη δουλειά του. Ένας επαγγελματίας μπάρμαν μπορεί να μπει στο ίντερνετ και να ενημερωθεί? Σαφέστατα. Πρέπει να μπει σε διάφορα